από τον Μάγερ δεν μπορείς να του ζητήσεις να βάλει πριν το Γουλιέλμο Τέλο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και το σέβομαι. Από τον... Δεν το θέλει. Ο Μάγερ δεν θέλει να τον πουν Έλληνα. Δεν ζήτησε διαβατήριο για να πολεμήσει για την Ελλάδα. Δεν είπε ψέματα στη δήλωση του Ποπόχαρτου ότι έγινε Έλληνας. Γιατί είναι εύκολο να πάρεις αυτά τα ποπόχαρτα που λέγονται υπεύθυνες δηλώσεις και να γράψεις απάνω ό,τι σου πούνε. Θυμίζει τα χαρτιά του Μανιαδάκη. Αποκηρύσουμε, ξέρω εγώ, τον κομμουνισμό. Σιγά, τον αποκήρυσαν αυτοί που υπέγραφαν. Βεβαίως ο καθένας θα υπογράψει το όποιο ποπόχαρτο του βάλεις μπροστά προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Ο άλλος είπε θυσιάζομαι για την Ελλάδα. Να λοιπόν ποιο είναι το κριτήριο, ποιο είναι το κριτήριο χειρισμού του μεταναστευτικού προβλήματος. Υπάρχει μία πρεμούρα και ακούμε εδώ στις ομιγύρις, ομίγυρης λέγεται αυτό, δεν λέγεται πάνελ, ούτε τραπέζι. Το τραπέζι είναι ένα άψυχο πράγμα, έτσι. Οι άνθρωποι που μιλούν αποτελούν ομίγυρη, δεν αποτελούν ούτε πάνελ, γιατί αυτό είναι σε άλλη γλώσσα, ούτε τραπέζι. Εκτός αν το πάμε Θεσσαλονίκη, ό,τι και έλα να σε κάνω τραπέζι που λέμε. Αυτό είναι άλλο ανέκδοτο. Εισπράκτορα, άνοιξέ με από μπρος και από πίσω. Αυτά είναι τα ανέκδοτα της Θεσσαλονίκης, την οποία λατρεύουμε και είναι ελληνική. Λοιπόν, επειδή δεν σε κάνω τραπέζι, οι ομιγύρις έχουν μια τρομακτική πρεμούρα να τους κάνουμε όλους Έλληνες. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ονομαστικά. Εμένα δεν μπορείς να με πεις Αφγανό, ρε παιδιά. Δεν έχω τίποτα με τους Αφγανούς. Στο Αφγανιστάν. Να πάω και με τους Ταλιμπάν παρέα ή με τους, δεν ξέρω ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί, δεν είναι ώρα να το αναλύσω. Θα μπορέσω να γίνω ένας μάγερ ακόμα και να πάω στο Αφγανιστάν και να πολεμήσω και να δώσω τη ζωή μου για το Αφγανιστάν, ας πούμε. Βέβαια προτιμώ να τη δώσω για την Ελλάδα, με χρειάζονται εδώ περισσότερο. Αλλά ας πούμε ότι πάω για το Αφγανιστάν και δώσω τη ζωή μου. Θα γίνω ποτέ Αφγανός? Για να βάλουμε τα πράγματα, όχι ως υπηρέτες του προτάγματος της παγκοσμιοποίησης και του προτάγματος της κατάργησης των εθνών με άλλα προσχήματα, δημαγωγίες και σοφιστίες. Αλλά να δούμε, εάν εγώ, ο Ανδρέας ο Αθηναίος, ο οποίος λατρεύω την Ελλάδα, ο οποίος μπήκε στα νάματα του ελληνισμού, στο Ηρώδιο, στο Ινεπίδαυρο και τα λοιπά, όπως τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αποφασίσω σήμερα να πάω να πολεμήσω για το Αφγανιστάν. Και γράψω όπως έγραψα Μάγερ, εγώ ο Ανδρέας ο Αθηναίος, Έλληνας, με ήρωες όλη την αρχαία Ελλάδα και το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αποφάσισα να θυσιαστώ για το Αφγανιστάν. Έγινα Αφγανός. Τι έγινα? Δήλωσα πίστη και αφοσίωση στους σκοπούς και στην οντολογική υπόσταση του Αφγανιστάν. Αυτό το έκανα. Αυτό δεν με κάνει Αφγανό, δεν με κάνει ηθαγενή. Η ηθαγένεια είναι άλλο πράγμα. Ελέγχθη αυτές τις μέρες και από χίλιοι μορφωμένων ανθρώπων, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Στου Άλτερ το τραπέζι, είναι το έπιπλο, έτσι, την ομίγυρη που οργανώνει ο κύριος Χατζηνικολάου. Και ένας κύριος, τον οποίο τον ξέρω από τον καιρό που είμαστε συνυποψήφοι σε κάποιο κόμμα, έτσι, είπε ότι η διατύπωσή του είναι σωστή ως διατύπωσης, έτσι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του. Είπε ότι η πολιτεία προσπαθεί να μετακινηθεί από τους δεσμούς αίματος του τόπου. Έτσι. Αυτό είναι ένα επιχείρημα του οποίου γίνεται ευρύτερα χρήση από τον νομικό κόσμο, που έχει ταχθεί είτε γνωρίζει ότι με αυτό που κάνει χάνεται η οντολογική υπόσταση των όλων των λαών. Όλων των λαών, όχι μόνο της Ελλάδος, όλων των λαών. Είτε δεν το γνωρίζει, αλλά υποστηρίζει το δώστε ηθαγένεια σε όποιον να είναι, η Ελλάδα τσούλα δηλαδή, έτσι, κατά την άποψή μου, και δεν είναι. Έχουν το επιχείρημα, μην κάνετε έτσι, ρε παιδιά, δεν είναι Έλληνας μόνο ο εξαίματος Έλληνας, είναι όποιος μένει εδώ, έτσι το πάμε. Όποιος μένει εδώ. Εγώ αναρωτιέμαι, πάντα αναρωτιέμαι, διαλεκτικά, έτοιμος για διάλογο, γιατί τόση πρεμούρα να πούμε όλους αυτούς Έλληνες, που έχει τόσο λογική
όσο θα λέγαμε το μάγερ Έλληνα ή εμένα Αφγανό, αν έκανα ό,τι έκανε ο μάγερ στο Μεσολόγγι, το έκανα εγώ στο Αφγανιστάν. Γιατί αυτή η πρεμούρα? Γιατί η πρεμούρα ονομαστικής απονομής τίτλου, ο οποίος οντολογικά δεν υφίσταται. Θα μου πείτε, μα υπάρχει η μετανάστευση. Κοιτάξτε, ο μάγερ δίνει πάρα πολύ καλά την διάκριση μεταξύ του ανθρώπου που έχει άλλη εθνική ταυτότητα, λέει Μελβετός, μεταξύ του ανθρώπου που έχει άλλους ήρωες, άρα και οντολογική υπόσταση, και που δέχεται να θυσιαστεί για ένα άλλο έθνος μαζί με κάποιους άλλους που αναγνωρίζει και αυτούς σαν ήρωες. Όταν ο μάγερ μιλάει για σύμιξη αίματος και λέει το αίμα μου θα συμιχθεί, δεν εννοεί ότι το DNA του θα συμιχθεί. Η διάκριση με το DNA είναι η μόνη ρατσιστική διάκριση. Η διάκριση με το DNA είναι η μόνη διάκριση στην οποία μπορεί να αποδοθεί ρατσισμός και φασισμός. Ότι σου ψάχνω το DNA σου και αν δεν είσαι απόγονος του Περικλή, ούτε εγώ μπορεί να είμαι κατευθείαν απόγονος του Περικλή, γιατί η γιαγιά μου είναι Σμυρνιά. Επομένως και κάτι θα έχω και από τον Ορφέα και από την Ιωνία και από τον Όμηρο και έτσι πολύ πράγμα θα βρεθεί μέσα. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τέτοιο διαφορετικό. Μιλάμε για οντολογική υπόσταση. Λοιπόν, ο Μάγερ φτάνει μέχρι να πει ότι εγώ που οντολογικά είμαι Ελβετός θυσιάζομαι για την Ελλάδα. Σύμιξη αίματος, αφοσίωσης και θυσίας για την Ελλάδα. Σας δίνω το αίμα μου, τη ζωή μου. Αυτό είναι δήλωσης και εμπράγματος τεκμηρίωσης, θυσίας και αφοσίωσης για μια οντολογική υπόσταση διαφορετική στις δικής μου. Ο Ανδρέας ο Αθηναίος δεν είναι Αφγανός, ούτε μπορεί ποτέ να γίνει Αφγανός, ασχέτως αν υπάρχουν και Αφγανοί καλύτεροι από αυτόν. Το μέγιστο που μπορώ να προσεγγίσω το Αφγανιστάν είναι να πάω να πολεμήσω για το Αφγανιστάν, όχι για τα συμφέροντα των πολυεθνικών στο Αφγανιστάν, για την ελευθερία του Αφγανιστάν. Έτσι. Να θυσιαστώ εμπράκτος για το Αφγανιστάν, να δηλώσω αφοσίωση και τη ζωή μου για το Αφγανιστάν και εκεί τι δικαιούμαι, να ονομαστώ Αφγανός, κοροϊδεύουν τον κόσμο? Όχι βέβαια. Δικαιούμαι κάποια πράγματα. Τι δικαιούμαι, θα το δούμε σε ένα δευτερόλεπτο. Εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι η μεν πρεμούρα όλων αυτών, να τους μαζέψουμε όλους και να τους πούμε ότι είναι Έλληνες, έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και οπωσδήποτε υπηρετεί τον εκμηδενισμό των εθνολογικών ταυτοτήτων και της οντολογικής ύπαρξης των εθνών. Και απ' την άλλη αναρωτιέται κανείς, ρε παιδιά, μα έχουμε το μεταναστευτικό και πρέπει να το ρυθμίσουμε. Βγήκε και ο συνήγορος του πολίτη και λέει στις εφημερίδες ότι μα πρέπει να ρυθμιστεί. Εμείς δεν είπαμε για ρύθμιση, ότι δεν πρέπει να ρυθμιστεί, αλλά πώς θα ρυθμιστεί. Κυβέρνησης, η οποία ισοπεδωτικά θέλει να απονείμει ονομαστικά ηθαγένεια, κάτι που δεν γίνεται. Για τους λόγους που εξήγησα. Εγώ δεν μπορώ να γίνω Αφγανός ηθαγενής. Όπως και ο Αφγανός δεν μπορεί να γίνει Έλληνας ηθαγενής. Ποια είναι τα εργαλεία διεθνώς των κυβερνήσεων και της Αμερικανικής όταν έχουν ξένους, μετανάστες? Έχουμε τις εξής κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα είναι ο οικονομικός μετανάστης. Του δίνεις πράσινη κάρτα. Στην Αμερική όταν απέκτησα την πράσινη κάρτα δήλωσα ότι θα σέβομαι τους αμερικανικούς νόμους, προσέξτε. Και αυτό είναι άδεια εργασίας. Μπορείς να γίνεις καθηγητής, πρίτανης, δεν μπορείς, δεν έχεις πολιτικά δικαιώματα, δεν ψηφίζεις. Έτσι, πράσινη κάρτα. Η δε πράσινη κάρτα στην Αμερική, αν ανοίξετε και το διαδίκτυο, δεν είναι όσοι περάστε, πάρτε και μια πράσινη κάρτα. Δεν είναι τσούλα η Αμερική. Δεν είναι ο οίκος ανοχής εδώ πιο κάτω. Ακόμα και ο οίκος ανοχής, άμα βαρέσουν 500 στο κουδούνι, θα βγει ο τσάτσος και θα τους πει δεν χωράτε. Για πάμε εδώ δίπλα στο 18, που είναι ο σταθμός εδώ που έχει έναν οίκο ανοχής, και να πάμε 500 και να βαράμε την πόρτα. Α, μπούμε μέσα, να μας πετάξουν έξω. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει χειρότερα από οίκος ανοχής και να πρέπει να τους βάλουμε όλους μέσα?